Καλησπέρα σα, πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ ω μέλο τη οργάνωση του Ολυμπιακού Αθλητισμού και τη Ολυμπιακή Δήλωση. Βασικά, εσά που ήρθατε, όντω είμαστε χαρούμενοι που είναι τόσο πολλοί κόσμοι από εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αυτό το. Υπό μία έννοια, ένα πολύ ωραίο περιστατικό, θα έχει και ιστορία ω τέτοιο. Αυτό που θα ήθελα εγώ όμω καταρχήν να πω, θα ήθελα να βάλω ένα κομμάτι για το πόσο μπορούν κάποιε στιγμέ οι ταξιδιωτικοί αγώνε να φωνάξουν το βασικό μπλοκ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την νεολαιοειστική εξέγερση του 2008. Και μιλάμε για νεολαιοειστική εξέγερση γιατί δυστυχώς οι ταχυδιακέ δυνάμει στο σύνολό του δεν πήγαν στην εθνική εξέγερση. Η εξέγερση εκεί τρόμαξε σε τέτοιο βαθμό το βασικό μπλοκ, που όχι απλά και μόνο έκανε δημιούργησε και καινούργια σώματα ασφαλεία όπω του ΔΕΛΤΑ ή του ΒΙΑ, όχι απλά και μόνο έφτιαξε με διαφορετικό τρόπο πραγμάτων και εισήγαγε ασκήσει καταστολή στο στρατό. Χρειάστηκε να έχει από εκείνη την περίοδο και μετά, από την εξέγερση του Δεκέμβρη και μετά, χρειάστηκε να έχει ένα διαφορετικό διαφορετικού τύπου όπλο για την αρχαία από κομμάτι του ασκισμού έτσι, και των διαμεσολαβητών του, Νέες Δημοκρατίες, Λάος, Ιταλικών κλπ. Το να χτίσουμε ένα φασιστικό κίνημα το οποίο να μπορεί να τρομοκρατεί το δικό μας στρατόπεδο ήταν μια πολύ σημαντική διαδικασία. Φασίστες βεβαίως υπήρχαν και πριν. Έτσι υπήρχαν από το πρώτο αστέρι τη σχέση, έτσι από το 1981, χοντρικά. Αλλά αυτό που έγινε μετά την εξέλιξη του 2008 ήταν ότι πλέον η επιλογή του φασισμού έπεσε σε ένα πολύ πιο βασικό επίπεδο για την ελεύθερη μας τόλη. Χτίστηκαν βασικό, δηλαδή σημαντικότερες γιώσεις, μάλλον συνδέσεις. Μιλάμε για πρακτορούς και μαθημάτων από κομμάτια όπως αγούς, αλλά αυτούς οι συνδέσεις μέχρι τους μαρινάκιους. Έτσι, μιλάμε για διπλήρες επικοινωνίες οι οποίες εξασφαλίστηκαν ανάμεσα στους φασίστες και τους κρατικούς μηχανισμούς και την αστυνομία και το δικαστήριο πλέον σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Μιλάμε για επικοινωνίες οι οποίες χτιστήκαν ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη Χρυσή Αυγή σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από ό,τι υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτό το πράγμα έγινε γιατί πολύ απλά το αστικό μπλοκ χρειαζόταν ένα και μια καινούργια μέθοδο καταστολής του δικού μας στρατοπέδου. Γιατί απλά και γιατί αν μπορούσε το δικό μας στρατόπεδο, μονάχα η νεολαία όπως έκανε το Δεκέμβρη του 8 να κάνει αυτά που έκανε και σωστά μπήκε μια κατάσταση που μια κατέθεση ότι η Δεκέμβρη, η εξέλιξη του Δεκέμβρη κατέρευσε υπό το βάρος αυτού που πήγε να χτίσει γιατί δεν είχε περαιτέρω απαντήσει, φανταστείτε τι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, σε ένα πιο ενωμένο ταξικό κίνημα όπου και τα κομμάτια των εργατών οργανωμένα πλέον θα έκανε στον δρόμο με διαφορετικούς όρους. Η Χρυσή Αυγή αυτό που έβαλε από το 2009 χοντρικά και μετά ήταν ένας διαφορετικός τρόπος άσκησης πολιτικής. Άφησε την ήττα και το πεζοδρόμιο και επιχείρησε να μπει σε μια κατάσταση κεντρική πολιτική χρησιμοποιώντας όπου χρειαζόταν τους θεσμούς και όπου χρειαζόταν τη βία του πεζοδρομίου. Αυτό είναι ένα κομμάτι βασικό. Η Χρυσή Αυγή δεν έμεινε αγκιστρωμένη σε παθογένεια, δεν έμεινε αγκιστρωμένη σε θεσμικό, σε θεσμικά εργαλεία. Δεν έμεινε αγκιστρωμένη σε δημοκρατισμούς όπως έκανε το δικό μας στρατόπεδο. Έτσι, η Χρυσή Αυγή δεν μίλησε ποτέ για παράδειγμα για εκπαίδευση των κομμουνιστών. Όπως εμείς, ένα μεγάλο κομμάτι μας επί χρόνια μιλούσε ότι ο φασισμός μπορεί να κερδιθεί εάν τους εκπαιδεύσουμε. Έτσι ότι ο φασισμός κερδίζεται επειδή είναι θέμα παιδείας. Δεν ήταν θέμα παιδείας. Εν τέλει, και αυτό φάνηκε όταν οι φασίστες άρχισαν να παίρνουν σχολεία. Πώς λύνεις αυτό το πράγμα, ας πούμε, όταν σκουτίζουν φασιστικές μαθητικές ομάδες μέσα στα σχολεία. Όταν εισχωρούν μέσα στα σχολεία μέσα στο Συλλόγο Γονιών και Κυδεμόνων. Όταν έχουν διευθυντές μέσα στα σχολεία, παράδειγμα τώρα φέρνουν. Έτσι, είδαμε τι έγινε στην περίπτωση στα σχολεία του περασμένου μήνα και των 28 Ιουλίου στο Πρεσβυτέριο του Σχολείου του Αμήν. Μιλάμε για σχολεία όπου οι σύλλογοι των νέων και των νέων και οι σύλλογοι των ταχυτών δεν ήταν, δεν γίνονταν οι ρατσιστές. Οι ρατσιστές και οι φασίστες είχαν μια πολύ μικρή μειοψηφία 2-3 ατόμων σε κάθε σχολείο, σε κάθε σύλλογο των νέων και των νέων από αυτούς τους δύο, στο 144 σχολείο του Σχολείου και στο Σχολείο του Αμήν, έτσι, και κατάφεραν να φτιάξουν ένα κλίμα αυτοδημοκρατίας. Όταν οι διευθυντές των σχολείων πήγανε να αποφύγουν τα χειρότερα, προσπαθώντας να παρακάμψουν την όλη κατάσταση και να μην την αντιμετωπίσουν όσο αυτό που ήταν, τα χειρότερα εντύπωση δεν τα απέφυγαν. Δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε το τι θα πει και το πόσο πρέπει να αλλάξουμε. Πόσο πρέπει να χτίσουμε με διαφορετικούς όρους πλέον την πολιτική μας πολιτική. Η οργάνωση του μαχητικού αντιφασισμού και συνολικά ο μαχητικός αντιφασισμός, αυτό που επιχειρεί να γίνει είναι να αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους ασκούν πολιτική. Θα χρησιμοποιήσουμε και θεσμικά μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε και τη βία εκεί που πρέπει, με χειρουργικό τρόπο. Έτσι.
για να μπορέσουμε όχι απλά και μόνο να προστατεύσουμε όπως σήμερα αυτή την εκδήλωση, αλλά επίσης για να μπορέσουμε να καταστήλουμε, όπως υπόθηκε και από τον σύντροφο πιο πριν, εκεί ακριβώς που πρέπει τους φασίστες. Έτσι αρχίσαμε να διαλύουμε και να αποσυντεύουμε σιγά σιγά τους μηχανισμούς της Χρυσής Αυγής. Έτσι ξαναξεκίνησαν οι αφισοκολλήσεις που ούτε καν αυτό μπορούσε να γίνει στον Πειραιά. Έτσι ξαναξεκίνησαν και αρχίσαμε να πατάμε ξανά πόδι σε περιοχές που είχαν κατακτήσει αυτοί. Όταν η Χρυσή Αυγή έμπαινε σε περιοχές όπου η αριστερά είχε σε επίπεδο ψήφων από 50-70%, πέρα Μανίκια, Κερατσίνη, ιστορίες, πώς το κατάφεραν αυτό, στηριζόμενοι στην δημοκρατία, αλλά όχι μόνο. Χτίσανε μηχανισμούς συνδέσεις με τους μηχανισμούς τους κρατικούς και χρησιμοποίησαν επίσης και την τρομοκρατία. Θέλω να πω ότι αυτοί δεν είχαν αναστολές σε τίποτα. Έτσι και εμείς, με τον δικό μας τρόπο, δεν θα έχουμε αναστολές σε τίποτα. Ο μαχητικός αντιφασισμός, αυτό που επιχειρούμε προς το παρόν ως αντιφασιστική οργάνωση, είναι να λειτουργήσει ως φάρος για τη συγκρότηση ενός μαχητικού ταξικού κινήματος. Είναι να μπορέσει να απελευθερώσει τον κόσμο της εργασίας από τα πολιτικά, από τα ιδεολογικά, από τα δεσμά της αντίληψης που έχει για την αντιμετώπιση συνολικά αυτού που συμβαίνει γύρω του.